Κύριο Ενόχο είναι προαπολεπέχτε. Το ερώτημα αν ήταν αν ο Ντομίνγκε στο θέμα ψυχολογία θα μπορεί να ανταποκριθεί όταν η ομάδα βρίσκεται στα δύσκολα. Ένα, να ανταποκριθεί. Εδώ κάμε την ευκαιρία στου αντίπαλου, στην αντίπερα όχθη τη Λευκοσία, να κάνουν την μεγαλύτερη του επιτυχία. Μεγαλύτερη επιτυχία ω η λόγο του. Έφυλε, ε, μέχρι την Κυριακή πρέπει να είσαι ε, τρει πόντου πάνω στο πρωτάθλημα, με νίκη πάνω στην ΑΕΚ και του πρώτου σου τρει πόντου και το μισό εκατομμύριο σου στη, στη, στη βεβαίως, Μπάνκα, βεβαίως. που νίκη μπα στη Σιάνμπροκ. Οτιδήποτε άλλο είναι αποτυχία. Είναι αποτυχία και στα δύο. μας, συζητούμε. Σε οποιοδήποτε από τα δύο. Λοιπόν ρε παιδάκια, Μιχαλόβης μου, καλησπέρα, καλησπέρα από Ελλήνες, καλησπέρα από Ελληνίδες. Ε, δεν ήξερα τι αρχή εγώ χρόνο να κάνω ρε φίλε. Μέσα σε μια εβδομάδα πιάσαμε το Super Cup, που εντάξει, κάτι εννοεί, σημαντικό για μένα. Και μετά ρε φίλε, αν έχει μια ομάδα που πρέπει να χάσεις πόντους, ήταν η Ομόνια 29, και χάσεις πόντους που τους. Τι να πω, σχόλια δικά σου, πώς χαρακτηρίζεις την εβδομάδα. Γλυκό <Συλίκο> πικρή, ρε Στυλιανέ. Γλυκό ε, πικρή. Ε, και να σου ξεκινήσω λίγο τώρα, ήθελα αν ήταν τώρα από αθειό, αν είχες επιλογές, θα, έπρεπε να δούμε και το Αλλά θα μπορούσα να δεχτώ μια νύχτα που την παθώ να, ναι, να μην καλά, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ μιαν ισοπαλία που μια ομάδα η οποία είναι να πάει διαβάθμιση πιθανότατα και είναι δέρον όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Οπότε ήταν απαράδεκτο. Επειδή είμαστε τα μία, τα ολούμε όλα και επειδή είμαστε ανεξάρτητο podcast και δεν έχουμε να δώσουμε λογαριασμό σε κανένα αλλά πάντα με σεβασμό σεβασμό και στο καλό της ομάδας και προσπαθώντας να είμαστε Εντάξει, εγώ είμαι πιο με, μετριοπαθή άνθρωπο, ξέρει το, ρε φίλε. Δηλαδή, καμιά φορά με λέω είναι κρυκτικό. Προσπαθήσω να είμαι ψύχρεμο όμω. Αλλά οφείλω να πω, ρε φίλε, ότι ήταν μια επίκοση απαράδεκτη εφάνιση. Τι θα κάτσω τώρα ξέρω, να ξύσω να, να από απολύσει τα στατιστικά, μα είχαμε διπλάσει ευκαιρίε ή άλλοι μόνο, Ραμίνιχε διπλάσει ευκαιρίε <laughs> από την ομάδα. Δηλαδή, δεν μπορούμε ε, να δεχτώ μιαν ε, έναν κακό αποτέλεσμα που ήταν, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ εμφανίσει του τύπου που οποία ευκάλαμε οι παίχτε μα μια αδιαφορία και μια παθητικότητα η οποία για μένα ήταν απαραδεκτή. Απαραδεκτή. Φυσικά σκάει απ' και τον προπονητή, τον οποίο προπονητή στα προηγούμενα παιχνίδια είπα να του δώσω χρόνο και τον υποστήριξα, γιατί θα τον υποστήριξω. Αλλά δεν είναι ο κύριο ένοχο για τούτον που είδαμε. Ο κύριο ένοχο είναι οι αλλά θα με τίθονται για τα ερωτήματα και να φανεί στην πορεία εάν ο Ντομίνκε πέρα από θέμα τακτική, ο οποίο κάποια θέματα και τακτική που μου αρέσει να το πούμε μετά, δεν είμαι με φάκτορα τη τακτική, αλλά κάποια πράγματα ήταν ξεκαθαρά και το αντεκτό το ερώτημα αν ήταν αν ο Ντομίνγκε στο θέμα ψυχολογία θα μπορεί να ανταποκριθεί όταν η ομάδα βρίσκεται στα δύσκολα. Ένα ε, ανταποκρίθηκε. Η ομάδα παίχτε μα έπρεπε να, έπρεπε να πάσει τα στα και να μπουν έξω στο δεύτερο μήχρονο χεσμένοι με τα σίλια και να του καθαρίσουμε 15 λεπτά να του κάνουμε μια κρομιδάκια. Ε, απαράδεκτο γενικώ, αλλά εντάξει. Ε, Μην δεν είναι οι προηγούμενε καλέ εμφανίσει τη ομάδα. Όμω δεν μπορώ να, να νερώσω το γεγονό ότι, να διαγράψω το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή επέξαμε με τι τέσσερι τελευταίε ομάδε στην βαθμολογία και έχουμε χάσει πέντε πόντου. Μάλιστα. Αυτά. Μάλιστα. Σαν εισαγωγικό. Ναι. Έφυλε, ε, εγώ δεν ξέρω πού να το πιάω και πού να το αφήσω. Εντάξει, σίγουρα χάρηκα πολλά που πιάσαμε το Super Cup με μια προβληματική εμφάνιση και στο Super Cup. Ε, για πολλού λόγου, α τα αφήσουμε να το πούμε και μετά, αφού ξεκινήσαμε με την, με την ομόνια 2. λοιπόν, <laughs> αλλά ρε φίλε, τη στιγμή είναι με έναν τζίνο που δεν. Ρε φίλε, ξέρει ότι είναι η ομάδα τη Σιρενιά, είναι η ομάδα του λαού. Ποιον. Ε... Έγινε ρε φίλε, να πάει να χάσει πόντου μαζί του. Εγώ δεν ξέρω τακτικά, δεν είδα λάθη μπορεί να δεις κάτι που να μην είδα εγώ. Αλλά... Όχι, και... λάθη αφού ξεκάθαρα, αφού κάποιες φάσεις έδειξα ότι υπήρξε λάθη Εντάξει, ας ζήσω σε λίγο. Έτσι, για να κάνω και εγώ την εισαγωγή. Απλά να πω το εξή ρε φίλε. Πρώτον, εδώ έκαμε την ευκαιρία στους αντίπαλους, την αντίπερα όχθη της Λευκοσίας, να κάνουν την μεγαλύτερη τους επιτυχία στα 5-6 χρόνια, αν ξέρω πόσα ζωή του, μεγαλύτερη επιτυχία του λόγου του στην ιστορία, σοπαλία με τον προαθλητή και το Αποέλο προαθλητή ειδικότερα. Και κατά δεύτερον, δεν ξέρω, εγώ τούτο τον τον κατάλαβα, δεν ξέρω αν οι παίχτε μα με ποιου σε παίζα. Δεν ξέρω αν καταλάβει τι λέω. Ακού. Εκαταλάβαμε ποιου σε παίζα. Αν οι παίχτε μα δεν καταλάβαμε ποιου σε παίζα, υπάρχουν άλλοι <κοί> που ευθύνονται για τούτο. Αλλοί που τον προπονούν, τι εννοείς ρε? Πρώτα απ' όλα ο προπονητής. Ε, τούτον, ναι. ναι. Αλλά ίσως να πρέπει και κάποιοι άλλοι να τους πω, δεν ξέρω. Συγγνώμη ότι τώρα δεν επεμβαίνει η διοίκηση πάλι, αλλά ε, κάποιος έπρεπε να σου πει, ρε, παιδιά, κοτάξτε, παίζει μοντάδι και μοντάδι και μοντάδι. Σου πάνε πράγματα, ρε, στενά. Εμένα δεν απασχολεί με ότι τόσο ότι είναι η ομόνια, η η ομόνια δύο κτλ. Το θέμα είναι ότι το που με εκνευρίζει σε μένα, δεν είναι ότι χάσα με την ομόνια δύο, είναι ότι χάσα πόντου από μια ομάδα η οποία είναι α, α, πάρα πολλά δύναμη. Και αν προσθέσουμε και του τρει πόντου του εθνικού, επέταξα πέντε πόντου. Δηλαδή, έχουμε να μέτρω την ομόνια δύο ρε φίλε για πιο πρόθλημα. Αλλά οι πέντε βαθμοί που χάσαμε, τρει με τον εθνικό, τρει λίκ εθνικό, και τρει και να πόντι οι οποίοι είναι καθοριστικοί. Γιατί τούτε οι ομάδε, όλοι οι υπόλοιποι ενό δέρουση. Όλοι οι υπόλοιποι ενό δέρουση. Αυτό είναι το ένα μου. τα σημαντικό θέμα. Είχα το πιο γραμμένο να το πω. Όχι τόσο γιατί είναι η ομόνια 2, η ομόνια 3, η ομόνια 460, ρε φιλέ. Εγώ θέλω τότε τι να μέθω την ομάδα μου αδιάφορη. Και με άλλη ομάδα να παίζαμε, μικρή ομάδα, να μην έτσι, εφανίζαμε τα ένα άλλο. Ναι, όχι, είναι σίγουρο. Και με κοφτά είναι νεομονιάτη, όχι είναι. Δεν θέλω ρε κουμπάρ να μπαίνουν οι μου, με το έφος στον πλαζέ και να προσπαθεί ο καθένας να κάνει ό,τι του κατεβεί μες κελέ. έχει τεράστια Θεωρώ ότι είναι θέμα μπαιχτών και εγώ. Εν χαλαρί, εμπήκα χαλαρή, έπαιρκαμε τέσσερις νίκες, έπαιρκαμε τρόπεων. να τους διαλύσουμε τούτους. Ε, όχι φίλε. Παίζουμε Ευρώπη, είναι να τους διαλύσουμε, πάει χαλαρά, το να, πιάσουμε. Κύριο, για, να σου πω και άλλο ένα πράγμα. Άτε εμπήκαν οι έτσι στο πρώτο εμίχρονο. Ρε, αν ήταν Γιωβάνοβης στο εμίχρονο, ήταν να βγουν συγκαμμένοι στο δεύτερο. Συγκαμμένοι. Ήταν να νόμιζες ότι βουρά τους λιοντάρει από πίσω. Τι είναι ευκεί δεύτερο τριώματα. Ακριβώς. Τι ελέγχτηκες τα αποδιτήρια. Τι έκαμες κύριε Ντομίγκια τα αποδιτήρια. Όπως το έκαμε μας στα προηγούμενα παιχνίδια. Και είδαμε ρε φίλε μου δεν Συγγνώμη Τζορες, να μπορούμε να τα καλά δώσουμε να Ωραία. Δεν ανερουμε Δεν Δεν τις καλές εμφανίσεις που έκαναμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και επειδή έκαναμε τις καλές εμφανίσεις, είχαμε απαιτήσεις. Μα και καλός να με νησούρρες τη στα προηγούμενα παιχνίδια. Θέλουμε το απόλυτο κάθε παιχνίδι να μπαίνει μέσα

ο Τσεπάκ ήταν τραγικό, ο Σούση πάρα πολλά μετρίο. Ο Τεχέρα δεν ήξερε ακόμα τι έτσι τον έφεραμε με πραγματικά. Ο Μπα που τώρα που μπήκε μέσα, ο Μπα πιο ανώριμο παίχτη. Ναι, ο ρε Μιχαλή, στήνε... όμω ο Μπα ό,τι πιάει φέτο είναι κέρδο. μπορώ εγώ Επειδή να πειδή, για πειδή, ό,τι ένα πιάσει θα του ευθύνη, μα δεν μου Ο ήταν όχι, <οί>, που τη στιγμή δηλαδή που μπήκε μέσα για να παίξει, οφείλει να παίξει, να παίξει στα πόλη και να κάνει βλακίες με στον αγωνιστικό χώρο. Ή μπήκε μέσα και βασικά και καταλάβαμε ότι υπήρχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, ότι είναι Ε, ναι, υπάρχουν κάποιοι που ήταν τραγικοί, ρε φίλε. Τραγικοί. Ο δεν θυμίζει ότι τρει εμφανίσει Δηλαδή <Είον> ο yeah. Ντον Καλάχης και ο τρεις φάσης ρε φίλε που μπορούσε να ενεργήσει λίγο και ο γλίωρα Εύκαλε το φάτσα μου πορτάλι ο Ραλαμπή ανοίξε την μαπα ρε μπρο Ρε μπρο να μην πω Ε... Τέος πάντο ρε φίλε ένιξε ρωτή να πω Όταν πες με οντές ο μάδερ στείλει Δεν πρέπει να του διάς το δικαίωμα να πιστέψουν ότι μπορώ να σου πιάσουν από τελείς ναι. Συμφωνώ. Γιατί όταν ξεκινούν, διότι γυρίζει αντίστροφα,

που πιέναν να μετρώνουν και χάσαμε και το δαθμό εθνικών και μετά ξεκίνησε η ομάδα να κατρατζιλά. Ναι, απλά... Οξά, δόξα, 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 δόξα. Πέρσι ρε φίλε, έκαμες μόνο και, δηλαδή και εθνικών. Τα υπόλοιπα που χάσαμε ήταν ήταν από Απόλλωνα εκτός, μπορεί να ήταν της Εξάδας, αλλά ένα δεν τα τούτα. Ναι, αλλά θα να Ξέρεις ρε φίλε ότι ξέρουμε τα εμείς να μην τα ξέρουν και που παίζουν να έτσι δηλαδή πρέπει να τα πάσει. Η ομόνια 29 στις ενάδεις ξέρεις ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πολλά κοντά στον κόσμο τη, ο κόσμο τη ακολουθά του παντού, ε, κάνουν τα πάρτι ξέρω και εγώ έχω στη σύνδεση τρομερή με τον κόσμο και αντιλαμβάνονται πια, τι αγώνα είχαν να κάνουν και με ποιον είχαν να το κάνουν. Και σίγουρα ρε φίλε εδώ κασίνει το 150% και, πράγμα και, και πράγμα τους, καλά έκαναν και το κάνουν. Πράγμα τους το αυθρόντους. Ναι βεβαίω, Βεβαίως. 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 Ε, οπότε ε, έπρεπε και εμείς να ξέρουμε με ποιους έπαιζαμε, εγώ εν τούτων που είδα και μου άρεσε, σαν να και δεν ξέραμε με ποιους εμείς. Ούτε τούτα που είδα χτες να γράφουν, μα αν ήταν ο κόσμος το πρώτο μικρό καλά ρε θέλω κόσμο για ότι... να ναι, ναι. την ναι, δηλαδή, ναι, δηλαδή, 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 δηλαδή αν είναι δυνατό, θέλω τον κόσμο είναι δηλαδή, Παίζει μια ομάδα πολύ κάτω του που σένα, μια ομάδα που παλεύει για να μείνει κατηγορία, που έχει έναν πόντο σε ένα, τέσσερα παιχνίδια, και το κάτω στο δεύτερο. Ε, εντάξει. Τι μπορώ να πω εγώ από τον Ντομίνγκε. Ναι, είσαι, μπορώ να σε ένα και ο λάθη, ε, τι να, πάω να πω. Οι παίχτε μα ρέχουν για να δικαιώσουν μια το, φάση. Το κύριο στον του είναι ότι μπήκε ψυχολογικά προετοιμαστή ομάδα. Θα με έχει Έτσι είναι. Πέσω, ξαναλέω, ότι πέσω το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, στο ημίχρονο ρε φίλε πρέπει να πιω πίρε να μπουκάμε τα μέρε. Δεν μοντούν τα πράγματα. Μπείτε μέσα σκυλιά του πολέμου, καθαρίστε του. Κάμε του με ακρομιδάκι. Και τρει αλλαγέ για να καταλάβουν τι υπόλοιπε γοπέ για να μπεζερευκεί. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Τέλο πάντων, πάνω στο, στα του παιχνιδιού τώρα το τι είδαμε. εντάξει, είχαμε τι μεγάλε μα φάσει εμεί, αλλήμον να μην ευρύ. Είχαμε τζελίνα ατυχία με κάποιε φάσει. Φυσικά είχαν τζετούτη ατυχία. Διότι ο Μπέλε έφυγε μια θυκιοφάση πολλά δύσκολη. Ναι, Τσολάι, είχε καθάριση νησιό μια θυκιοφάση. Ναι. Για ε, ε, ε... μένα που μιλά, μιλώ τακτικά, ότι πιάσα πολλές φορές στο transition και έπρεπε να το δει, να το φτιάξει λίγο το πράγμα. Ο Μίγκε αφήγει να καθυστέρησε πάρα πολλά. Παστό, και μπορούσαμε να, να το πληρώσουμε. Μάλιστα.

είχαμε νεκτάρι ο μπαίχτες που ξέρω ότι τούντα τα παιχνίδια δηλαδή, είναι κρίσιμα. Δηλαδή να τους πει πέντε πράγματα ακόμα και ναι. ο Μαλέκος των που ήταν ας πούμε μες στα ποδητήρια τους πέντε, ο Μαλέκος, ο, 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 ο άλλον και τα λοιπά. Μπαίχτες οι οποίοι τούτοι ξέραν ναι, ναι, ναι. τις ειδικές θετικές. Ε, ο ξένος ρε Στυλιανή, τι ξέρετε δηλαδή Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δεν να να εξήγησεις τώρα ρε φίλε. Του Τσεμπάκ που πρώτη φορά Όσον και να σε εξηγήσει, σίγουρα δεν μπορούν να νιώσουν στο πετσί ναι. του. Είναι που σημαίνει αντιπαλότητα με στη Λευκοσία μεταξύ Πορτοκαλί και Θήρα 9, και ότι μια είναι η ομάδα τη Θήρα 9, και εμεί είμαστε τον Πορτοκαλί. Να δυσκολευτούν να το αντιληφθούν τι σημαίνει το πράγμα ιστορικά. Και ότι οι Τζίνοι παίζουν. Ε, και με το δίκαιο του, ρε, είμαστε για δίκαιο του. Επέζαν το παιχνίδι τη χρονιά του. Εντάξει. <σχυ> λοιπόν. Που για μένα είναι δικά μα τεξίματα το διαφιάμε τεξίμα, το, το 0-0. Και συμφωνώ μαζί σου, πληγώνει ρε φίλε πολλά ότι είσαι πέντε βαθμού απόλυε με το πιο εύκολο πρόγραμμα. Τούν τη στιγμή για να καλύψει τα σπασμένα. Πρέπει να δέρνει δέρπι πλέον. Πρέπει, όχι απλά να δέρνει δέρπι, και πέρσι δεν είναι δέρπι. Δεν είναι μόνο απλά να δέρνει δέρπι. Πρέπει να πάει να δέρει έλεγχτο, πρέπει να πάει να δέρει από όλο ανοιχτό. Χασούρε περσινέ. Και τα δέρπι να πιέσαι ό,τι πιέσαι πέρσι. Πρέπει να πάει να γάσουν τα πράγματα, ρε κουμπάρε έχει σαν μέσα πρέ, τώρα. Εσύς, είναι, πρέπει να είναι τώρα. Δεν το συζητά. Έχει σαν είναι πρέπει να είναι Είναι πέντε πόντι πραγαλύψει που τα που χάσες. Βεβαίω. Διότι εν, 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 μπορείς να περιμένει κάθε χρονιά να πάω να δέρω τρει φορέ την εκτό. να πάω να δέρω τέσσερι φορέ την Πάφων, έτσι όπω είναι η Δεν να έτσι πράγματα. Ο... ναι. Η, η μπορεί να ε, είναι πιο στο Εντάξει, φίλε, αλλά ρε φίλε, πρέπει να καλύψεις τη χασούρα μου. Ναι. Όπως είπε και σου πρέπει να πιέσεις που μάτσι που είναι πιάνες πέρσι. Βεβαίως. Και να συνεχίσεις να πιέσεις ό,τι πιέσεις πέρσι βάζεις τα υπόλοιπα. Ε, δεν δικαιούσε πλέον ότι ε, το λεγόμενο of φέρος σε μη τσάνε πολλά πιο. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και έχει, έχει υπόψη το εξής ότι τούν τη στιγμή δυσκολευκούμαστε να δούμε και βάρος πάσα στα ευρωπαϊκά μέσα αποτυχίες που κάνουμε. Δηλαδή, αν ε, έχει το λουμιάφικο αποτυχίες, να δω και ευρωπαϊκά. Να πρέπει να έχεις την έννοια σου τα μέσα. Τέλος πάντων. Πρέπει η ομάδα τους, οι παίχτες, ε, τώρα να κάνουν αγώναν κάθε τρεις μέρες που παίζουν να καλύψουν τα σπασμένα, φίλε. That's it. Ε, Ας σου πω κι άλλο ένα πράγμα που μ' άρεσε, φίλε, μ' άρεσε δύο λόγια στον προπονητή. Ε, φίλε, εντάξει, ξέρουμε το για το χορτάρι, ρε, φίλε, και γίνησε όντως το χορτάρι να παίζει. Με ανηφικείς νόμοις τώρα για το χορτάρι. Εύκα πέρα κουμπάρεν καλά ότι, ότι αξίζαμε πήραμε. That's it. Έτσι είναι. κάντες δηλώσεις του ρε. Ε, εντάξει. Έφταξε το χορτάρι και μετά είπαν ότι εντάξει, τα υπόλοιπα ήταν οκ. Okay. Πάμε λίγο στο Σούπερ Καπρέ Ναι. Να πω έτσι και ο κουβέντες. Ανάλιστο, εσύ. Ε, αν να πω ρε φίλε. Χαρήκαμε Ε, σίγουρα, σημαντικό να

τρών την κότσινή και ως το 70 είναι που παίζαν μαπά. Συμφωνώ. Ξέρεις γιατί. Διότι είναι τόσο αθλητική ομάδα, τώρα είναι πιο αθλητική ομάδα της του Είναι τόσο αθλητική ομάδα, τα έχει δυναμική και εμείς έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα σε σε εκείνον τομέα που ήταν τόσο γρήγοροι και αθλητικοί που εκαλύφθηκαν τους χώρους καλύτερα. Και γι' αυτόν και Ψιω. δεν εφάνηκε. Μάλιστα. Και το μάτς έγινε προς εμάς ε, που θέματα απόδοσης όταν ο προπονητή μα εδοκίμασε το σαρφό κόρπου αμπάνια. Τρει παίχτε που έχουν και ταχύτητα και δύναμη. Ναι. Μάλιστα. Οπότε, το πρόβλημα ταχύτητα μα, ειδικά στη θέση 6, αλλά και στου κεντρικού αμυντικού, ενδεχομένω και, ε, και σε μερικά που ήταν μπακ μα, εφάνηκε μας. Φίλω. Φάνηκε μα πολλά απέναντι σε μια τόσο αθλητική ομάδα. Και όσο περνά ο χρόνο, ένα φαινόμενο ναι. παραπάνω. Όσο να επιβαρύνουν τη βέχτη. Τούν τη στιγμή, ρε είμαστε, θα ήθελες... εντάξει, ιδανικά στο τέλος του Δεκέμβρη είσαι πρώτο, αλλά πρέπει να δεις και να μην ανοιχτούν διαφορέ μυαλές. άλλε. Τούτι παίχτε, τα να τα καθαρίζουν Ο ε, πρέπει να δεις τώρα, τώρα είσαι σε μια φάση που πρέπει να διαχειριστείς τη διαφορά σου. Μπορεί να τρεις πόντους τώρα, αλλά έχεις έξι παιχνίδια παραπάνω από τον Άρη. Και φακάς τους έξι εφτά χρόνια σε average ναι. ηλικία. Ε, πρέπει να δεις να κάνεις τρομερή διαχείριση για να είσαι με κοντά. Μπορούν να ανοιχτούν οι διαφορέ και να βουρώ που το Γενάρη μετά με τη μισή ομάδα αγκλασμένη. Συμφωνώ. Άλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν έχουμε πολλά πούμε ρε, πάσε τούτα ρε. Όχι ρε, πάμε με αισθήματα, έχουμε και το ευρωπαϊκό τώρα, θέλει να Θέλω να πω πολλά πράγματα για το ευρωπαϊκό, έχουμε Shamrock Rovers, έχουμε Shamrock Rovers ρε θρύλος επιστρέφει πλέον σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μετά από τον Αύγουστο. Εντάξει ρε είναι μια ομάδα που την ξέρεις ότι είναι μια δύναμη ομάδα, ε, από ό,τι ακούσαμε είναι και επληρωθήκαν ε, όλες οι θέσεις ε, οι ε, 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 δικές μας για να πάμε. Να έχει μεγάλη παρουσία το Αβέλτσι μέσα. Ρε, σου έζησες στους Ιρλανδούς, ε, ναι, ενταλωσένη. Ε, όχι, εντάξει, Αγλία. εγώ ήμουν ε, νότια Αγγλία κυρίω. Κεντρική και νότια Αγγλία. Ήμουν Κέμπριτζ, Μπρίστολ, είχα κάποιου Ιρλανδού, α πούμε. Ε, εντάξει, γενικά οι Ιρλανδοί που γνώρισα ήταν ευχάριστη τύπη. Δεν τα φάσει γέννη δηλαδή. Ε, την πήρα, φίλε. Πήραμε, πήραμε τι πύρε μα. Ευχαριστή την είναι, Αν είναι νευρική προκλήτη όπω το Μαγκρέκορ. Όχι, ρε. Αν είναι ο μέσο όμω βρω πιο. τα α πούμε, του Εγγλέζου που εντάξει, έχουν τσιάζινον το. Κι όλα δηλαδή έτσι. Ναι, είναι Α, ναι. إيه, ναι, ρε φίλε, είμαι και ο τύπη της μπύρα τη φάση. Α πούμε, εγώ έβρα του πολλά. Τι είναι στου λίγου που γνώριζα, δεν είναι γνώριζα Αλλά που γνώριζα, είχα και για διάστημα μια φιλενάδα Ιρλανδέσσα. Η οποία. Το ποτόντο, το ποτόντο, δεν μπορεί να πει πάνω, ρε φίλε. Μέα. Ναι, 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 έξω <laughs> Το <στά> λοιπόν, ε, εντάξει, είναι δυνατά, δυνατά από τυρκα, ρε, δυνατά. Ε, αλλά γενικώς ήταν οκέτυπη, okay, δηλαδή, ας πούμε, ρε, ε, ήταν μια χαρά. Λοιπόν, ξεκινήσουμε να δούμε για Shamrock. Ε, πέσει. Λοιπόν, άτι, πέραν και γράψα, γράψα να μπήμα ολοκλήρω δάμε. Shamrock Rovers, με τα πράσινα. Λοιπόν, είναι η πιο γνωστή ομάδα της Ιρλανδίας, ό,τι εμείς ξέρουμε τι ρε, μα ξαναπαίξαμε τους, ξαναπαίξαμε με την DNS που παίξαμε, η ρολανδική DNS. Κοτσέζικ ήταν πολύ. Ουαλικί. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων 21 πρωταθλήματα. Ε, ιστορικές πληροφορίες έτσι που βρήκα είναι ότι έπαιζα στο Glenn Glen Malure Park, να θεμάντα τώρα εντός το προφέρεις, που το 26 έξω στον 87, μετά επουλήσαν το γραφείο σε μεσητικό, επουλήσαν το γήπεδο σε μεσητικό γραφείο, μετά έπαιζαν σε διάφορα γήπεδα για 22 χρόνια πλανώδι οπόλες. Ναι, ναι. Πλανώδι. Τέλος πάντων, ναι, πλανώδι. Το 2009 μετακομίσα στο Ταλάκ Στάδιο, που είναι το στάδιο του Στορά, χωρητικότητας 10.500 ατόμων. Ναι, ασύ. Ναι, το οποίο ρε φίλε, ε, εχτίζαν το για καμιά δεκαετία. Αλλά είχαν νομικά προβλήματα και καθυστερήσει πα πληρωμέ. Και πήγαν οι οπαδοί και σώσαν το γήπεδο. Κάτι παρόμοιο με το που είχαμε έναν Ναι. Έναν όρθωσιάτε φέτο. Τέλο πάντων. Λοιπόν, είναι μια ομάδα που στηρίζεται πάνω σε Ιρλανδού. Πάντα στηρίζεται. Έχει πάρα πολλού Ιρλανδού διαχρονικά που πηγαίνουν να στι εθνικέ. Λοιπόν, τώρα. Ε, Κυρίω αντίπαλοι είναι οι το 2009 ήταν η πιο καθοριστική του χρονιά γιατί έχτισαν το γήπεδο, και από το 2016 και μετά ξεκίνησαν να διεκδικούν πρωταθλήματα με τον προπονητή του, τον κύριο. Ε, τώρα να βρω το όνομα του. Στέφεν Μπράτλεϊ, ο οποίο είναι προπονητή του μέχρι και τώρα. Είναι πρωταθλήτε από το 2019 μέχρι το 22, 19, 20, 21, 22, 4 πρωταθλήματα συνεχόμενα. Λοιπόν. <coughs> οι φανατικοί του οπαδοί είναι οι SRFC Ultras. Ακούτε τώρα ένα που εξέδαψα. Οι οποίοι έχουν συνδέσει με ευρωπαϊκέ ομάδε όπω Ρώμα, Χάμαρμπι και Παναθηναϊκό. Ναι, ρε Λοιπόν. Τώρα, εντάξει, φαντάζομαι ο Παναθηναϊκό για το χρώμα Χάμαρμπι αν δεν ξέρω. Ναι. Ρώμα, ρε φίλε, αθεμάντα. Λοιπόν, γύρεψα να βρω κάτι γιατί η είναι βρισκά. Λοιπόν, τώρα ήταν η πρώτη ομάδα Ιρλανδική που προκρίθηκε στι ομίλου του Europa Link το 2011 νικώντα την Παρτιζάν Βελιγραδίου 2-1. Α σα θυμίζει κάτι, διότι εμεί περάσαμε την Παρτιζάν Πάλε με 2-1, ναι. νομίζω ξανά μηδέν τα μέσα. 2-1 αντζι μέσα, ένα μηδέν τα μέσα. Όχι, 2-0 τα μέσα. 2-0 ρε Παρτιζάν τα μέσα. Το 2009 που γιατί φετινή χρονιά ξεκίνησαν το Ευρωπαϊκό του Σώδη από το Champions League, αποκλειστήκαν από τη Σπάρτα Πράγα με συνολικό σκορ 6-2. Αποκλείσαν τη Τσέλιε στο Europa League ε, με 3-1 στο δεύτερο παιχνίδι. Και μετά αποκλειστήκαν από τον Μπάουκ με 6-0 συνολικό mm -hmm. σκορ. Λοιπόν, πέρασε εύκολο Μπάουκ. Αυτή τη στιγμή είναι τρίτη με πέντε βαθμού διαφορά από τη Shelburne, την πρώτη. Και παιχνίδι περισσότερο. Είναι η πρώτη ομάδα σε επίτευξη τερμάτων και επέπτει στα δέρματα που τέχεται, Αν σκεφτεί ότι το Ιρλανδικό το πρωτάθλημα έχει 10 ομάδε, είναι average η άμυνα του. Αφού είναι επέπτει. Και πρώτη επιθετικά. Λοιπόν, τώρα, στατιστικά ρε Μιχάλη διαφαίνονται κάποια προβλήματα. Okay. Δηλαδή, στην έτρα τη έχει 7 νίκε, 6 ισοπαλίε, 3 δηλαδή 44% νικών στην έδρα τη, είναι φρουριό. Λοιπόν, κάτι παρόμοιο και εκτό έδρα, λέω, πιο χαμηλό, 38%. Λοιπόν, στα τελευταία τη πέντε παιχνίδια έχει δύο νίκε, δύο ισοπαλίτσε. Μια νύχτα, οπότε βρίσκουμε σε μια φάση στην οποία δεν είναι στα φορτέ τη. Η τελευταία τη ζήτητα ήταν 3-0, που μια ομάδα μου είναι πιο κάτω στη βαθμολογία. Λοιπόν, είναι μια ομάδα που έχει 32 παιχνίδια πάνω τη πρωταθλήματο. Άλλο 6 ευρωπαϊκά, 38 παιχνίδια. Αντιλαμβάνει ότι βρίσκει προ το τέλο του πρωταθλήματο του. Τώρα, τα expected goals τους, expected goals ρε φίλε ήταν αναμενόμενα τέρματα που σκοράρει μια ομάδα σε έναν παιχνίδι και μετριάτε, μετράτε ας πούμε, δηλαδή ας σου πει έναν, σημαίνει ότι περιμένουν ότι να βάλεις έναν goal. Μάλιστα. Είναι στο 1.59, <coughs> average, και εντός έδρας στο 1.76, κοντά δηλαδή στα δύο τέρματα έναν παιχνίδι. Τώρα, ε, τελειώνουν περίπου, κάνουν, average 13 με 14 τελικέ. Οπότε να κάνει 13 με 14 τελικέ και να σκοράρει ε, ανάμεση με πιο κόρτο παιχνίδι, ανάλογα με το παιχνίδι, σημαίνει ότι δεν παράγουν ε, ποιοτικέ τελικέ προσπάθειε. Έχουν ναι. το θέμα προφανώ. Λοιπόν, ναι, πάμε να πούμε και λίγο γιατί δεν γυρέψα του καλά καλά. Είπαμε προπονητή ο Στέφεν λέει, που το 16, τώρα έχουμε 24, 8, 8,5 χρόνια. Αυτό τούτο σημαίνει ο που ξέρει καλά την ομάδα. Ρε, ναι, ναι, ναι. Καλό προπονητή ο Μπρατλί. Λοιπόν, σκέφτονται τώρα, φίλε, ότι η Σάμπρο Κρόβερ ήταν που είναι μια ομάδα που έχει 5 εκατομμύρια max. Αντιλαμβάνεσαι, και είναι τέσσερι συνεχόμενε φορές προαθλήτρια τη της. τη. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι επίπεδο το Ιρλανδικό πρωταθλήμα. Ναι. Είναι αλλά 9 με 10, ναι, 9 /10 πρέπει... είναι ρίγα. Οι ρίγα μπορούν okay. να είναι καλύτερες ομάδες. Δεν ξέρω, ενώ ζούμε και τούτους, αλλά νομίζω ότι οι ρίγα είναι καλύτερες ομάδες. Τώρα, είπαμε πιάσαντε σε ελαφρά συνεχόμενα προαθλήματα, ο προβολή του λέει φιλοσοφία σταθερή και ακολουθάτη. Η φιλοσοφία του είναι ε, κατοχή της μάπας, αργό ρυθμό στον build-up και ε, ψηλές πιέσεις και επιθετική νοοτροπία. Συνήθω παίζουν 3 το 3-4-2-1 αμα παίζουν με αντιπάλου εντό τη χώρα. Όταν παίζουν με αντιπάλου εκτό τη χώρα του, κατεβαίνουν 5 αμυντικού, 3 με στο κέντρο και επιθετικού. Ή 5-4-1. Με εμά έτσι θα κατεβουν οι Ή 5-3-2, οι 5 5-4-1. Όπου τα back half γίνονται back. Μάλιστα. Ωραία, και έχουν 5 αμυντικού. Άμα παίζουν εντό έδρα που αναπτύσσουν και θέλουν να παίζουν επιθυμητικό ποδόσφαιρο, τα μπακ τους ρε φίλε ανεβαίνουν και ψηλά και προσθέτουν πάνω στην επίθεση. Λοιπόν, τώρα, είπαμε, τριάδα στην άμυνα, σκοπός τους να περιορίζουν τους κεντρικούς χώρους, δυο μπακχάφ που ανεβαίνουν και δίνουν πλάτος στο γήπεδο, δηλαδή από εκείνους που στηρίζονται να δίνουν πλάτος, διπλό pivot μέσα στο κέντρο, δύο αμυντικά half, και έχουν δύο μεσοεπιθετικούς, οι οποίοι ανάλογα με το παιχνίδι μπορεί να παίζουν είτε δεύτερη επιθετική, είτε να παίζουν πιο κοντά στο κέντρο, ανάλογα με το παιχνίδι. Αλλά πατούν περιοχή συνήθω. Λοιπόν, τούτο είναι ο σκοπό του 3-4-2-1. Τώρα, <coughs> είπαμε το πλάτο ζήνουν το ε, ταμπάκ Είπαμε πώ αναπτύσσονται. Ο, δε, ο δεύτερο τρόπο για να αναπτυχθούν είναι. Ε, προσπαθούν να παίξουν όσο πιο γλύρω το transition με, ψηλές, με μακρινέ μπαγιές και το τρίτο έχουν πολλά ψηλό pressing. Εν πήγα και τσάκαρα λίγο τα στατιστικά του, ένα λεπτό να τα, ευρώ, κάπου τα Έχει ένα metric, ένα μετρητή ε, που ονομάζεται PPDA, δηλαδή Πάσες σαν αμυντική ενέργεια. Δεν που μετρά το τόν, βασικά μετρά πόσες πάσες κάμνει ο αντίπαλο και να είναι όσο πιο χαμηλό γίνεται. Τούτοι 8,94. Για να καταλάβει τότε να μπει πρώτοι με στην Αγγλία, αν είσαι 8,8. Mm -hmm. Δηλαδή, είναι πολλά καλή πίεση που βγάλουν οι ψηλοί του. Οπότε, εμεί πρέπει να έχουμε πολύ έννοια στο χειρισμό τη μπάλα. Δηλαδή, είναι παιχνίδι που ένα προπονητή που θα σκεφτεί σωστά θα βάλει πέτροβιτ, λαϊφιν, ε, για να κυκλοφορούμε καλά την μπάλα. Να είμαστε στην κλευκή. Mm -hmm. Θέλει χειριστέ τη μπάλα αυτό το παιχνίδι. Φυσικά ρε φίλε τότε πιέζουν ψηλά αν πάνε να το κάνουν μαζί μα. Εννοείται ότι θα υπάρχουν και καινοί χώροι πίσω προς εκμεταλλευτείς. Λοιπόν, αυτά ρε φίλε, γενικότερα αυτά. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μπροστά με πολλά καλή ομάδα, πίσω είναι με τρία. Για τα επίπεδα τα δικά τους, τα ερλανδικά. Fun fact, ο πιο ποιοτικός τους μέσος είναι ο Jack Bern, θυμάσαι τον. Πούτας το από έλεπη καιρό, Ποιος ήταν καταστεί. ο Ιγγλέζος, ο προπονητής μας ρε μου την Ιψουίτς Μακάρθι επί καιρό Μακάρν Τζακ Μπέρν Που ήρθε και yeah. ο δεκάρι Είναι ο καλύτερος τους μέσο, Παίζει είτε στο... Συνήθως παίζει πίσω από τον επιθετικό προς τα δεξιά Έχει τέσσερις ασίσεις σε 17 αγώνες φέτος Είναι και ο παίχτης τους με τη μεγαλύτερη χρηματιστήρια και Σήμερα ακούω ένα podcast τους ρε, τώρα θυμώ το όνομα του Λοιπόν, και συζητήρουσα για το παιχνίδι που χάσαν 3-0 και λέει, είναι ότι ε, είναι μέσα στους πιο, πιο ποιοτικούς παίχτες του πρωταθλήματος και χρηματιστήριε το 6.450.000. <σκομίου> Κατάλαβε, δηλαδή για να yeah. καταλέξει τα επίπεδα και πώς τα βλέπεις. Τέλος πάντων, σημαντικοί παίχτες είναι Johnny Kenny, επιθετικός, 12 γκολ σε 25 αγώνες Aaron Green, 8 γκολ σε 26 αγώνες, είναι παραγωγική επιθετική τους ε, Τώρα, από η καλή του η πλευρά, η δημιουργική του είναι η δεξιά που έχουν τον. Τα ρε φίλε, τώρα έχασα το. Πού τον είχα, κάπου τον έγραψα το παιδάκι. Τέλο πάντων, με το wingback του στο δεξιό που ήταν ο... ο, Χάραν, κάτι έτσι, ο Χάναχαν, πώ ονομάζεται του. Τώρα έχασα τα που τα έγραψα. Ή τον Μπέρν, ανάλογα, ένα που σκιώ, ή τον μπερ, άλλο Μπέρν του Λοιπόν, και το άλλο που ήθελα να πω ότι έχουν πολλά ψηλά ποσοστά κατοχή στην, στην Ιρλανδία. Αν παίζουν με, εν... με ομάδε εντό τη χώρα, 60-65% ανάλογα με το αν παίζουν εντό ή εκτό. Mm. Yes. Τέλο πάντων, με εμά φυσικά θα παίξουν διαφορετικά. Προφανέστερα δεν νομίζω να ανοιχτούν ιδιαίτερα. Εντάξει, ρε φίλε. Είναι μια ομάδα η εκτο τελο παντων με εμα φυσικα θα παιξουν διαφορετικα προφανεστερα δεν νομιζω είναι του χερκού μα. Και αν δεν του δέρουμε να αποτύχαμε. Εσύ ίουρα. Πρέπει να πάει και να χτυπήσει νίκη, όχι αποτυχέ. Ε, φιλέ, ε, πρέ ε, πρέπει να κάνουμε και μια εμφάνιση καλή ε... στην Ευρώπη. Μάλιστα κύριε. Όχι, χρειαζόμαστε το. Yeah, yeah, μετά από το οποίο πρα, θέλουμε Εγώ να Πιστεύω δул... θα κάνουμε, Πιστεύω θα κάνουμε. Πιστεύω στην ομάδα. ε, πάμε για τώρα, Ρε Μιχαλή. Yeah. Λοιπόν, ευχαριστούμε το στρώμα. Κυπριακή επιχείρηση στηρίζουμε τι κυπριακέ επιχειρήσει όπω μάλλον του φίλου τη εκπομπή που κάθε εβδομάδα μας παρέχει ακριβά ώρα για τους μέμπερς μας. Αυτήν την εβδομάδα θα δώσουμε ε, βαμπάκερα σε εντόνια. Nice. Ε, ναι ρε, πολλά ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν ρε Μιχαλόβητς μου, πέ μου. Δώσουμε ένα δεύτερο Και... πε μου πού να σταματήσω... όποτε θέλεις. Στοπ. Μάλιστα. Λοιπόν, τα παπαγερά εντόνια νικητή ο MM. Λοιπόν, πάμε Μιχαλόβιτ μου να δώσουμε κάτι θέλει να πει. Ε, ναι, και γίνονται τα επεισόδια τα μέσα στούδιο τη New Music, να να δώσουμε και εμεί ένα κουπόνι για δύο μαθήματα δωρεάν Κιθάρας, ε, είτε ηλεκτρικής, είτε ακουστικής, είτε κλασική, ε, σε κάποιον τυχερόν. Ε, ένα πρέπει όμως, ε, η προπόθεση είναι ότι να βάλουμε ένα post στο Instagram, στο οποίο πρέπει να το κάνουμε like, tag δύο φίλους και follow τα social media της σχολής, New Music School. Μάλιστα. Ε, εξαιρετικοί καθηγητές μας δαμε, εγκαστάσεις ενάψογες... Μπορεί αν δεν το θέλουν ήδη να το δώσει, ποιο να κερδίσει να το δώσει σε ένα κάποιον παιδί δικό του. Και κάνουμε και μεγάλου, και κάνουμε όλε τι ηλικίε. Αλλά αν μπορεί, αν δεν έχουν α πούμε, δεν ενδιαφέρον να το δώσουν σε κάποιον άτομο το οποίο δεν ενδιαφέρεται. Να ε, οπότε ναι, ένα κουπόνι για δύο μαθήματα. Μάλιστα, κύριε. Δωρεάν, κυθάρα. Και εκτό από αυτό, θα δώσουμε και δύο ε, αντρικά κουρέματα από το Μιέλ Χέρεν Σπα. Μιχάλο, πες μου, πες μου Στόπ όποτε θέλεις Στόπ Νικόλας Και πες μου και ακόμα ένα Στόπ Μιχάλης Ιακώβου Μάλιστα Μάλιστα, κύριε μου. Λοιπόν, πάμε στις ερωτήσεις ρε Μιχάλη Emperor, σαν τσάς μερ, απειά, πότε θα παίξουν. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω που είσαι στις η Έφυλε θεωράς που είναι ο Σατσάς, είναι και Κυπρέος ή τουλάχιστον ο Πάρης που την ώρα να προφυλάξει τον Κωνσταντίνο, έπρεπε να του δώσεις χρόνο σε εκείνο το παιχνίδι. Είπαμε και ότι ότι δεν παίζουν Κυπρέοι παίχτες. Για μένα τούτο είναι προβληματικό. Δηλαδή φέτος δεν ήταν που έμεινε ένας παίκτης ο μόνος ο Λαίφης, ο οποίος δεν είναι καν που τα ακαδημίες του Αποέλ. Μάλιστα. Είναι πρόβλημα. Τρι... Είναι η Γιώργο Είναι η τρει βαθμοί αυτό σκοπό στην Ιρλανδία. Ε, τι εννοούμε. Δηλαδή, αν δεν δούμε ούτε τη Σάμπροκ. Είναι είναι που, που γυρεύουμε στην Ευρώπη. Ε, φίλε, να είμαστε ξεκάθαροι. Η στόχοι μα στην Ευρώπη είναι να προκριθούμε. Βεβαίω. Εν ομάδε του Σερκού μα, τουλάχιστον οι τρει που δεν έξι, πρέπει να πιάμε πόντου. Όχι απλά πόντου. Πόντου, λεφτά και προκρίση. Βεβαίω. Δεν το συζητούμε. Εγώ θεωρώ, ρε φίλε, ότι είναι αποτυχία να μην περάσω από το τα έξι τα μάτια που έχω. Ναι, Έχει και καλές ομάδες που πέσαμε και ωραία. Δεν θα νικήσουμε. Αλλά έχει ομάδες του τους ερχόμαστε. Μια από τις είναι η Σάμπροκ. Στήλη, αν δεν δένεις τη Σάμπροκ, δεν ξέρω ποιον είναι να δένεις εκτός έντρας. Άλληστε. Χατζη λύση. ποια είναι η απόψη σας για το rotation που κάνει συνεχώς ο προπονητής και δεν αποκτούχει μίαν οι παίχτες. Ρε φίλε, σύμφωνο μαζί σου. Μα τι σημαίνει, εντάξει, καταρχήν, εχθές ο Δόνης ήταν η σενίωση. Σωστός. Μάλιστα. Άρα, είναι τα, rotation έκαμε που είναι... θέμα χημίας εχθές, ήταν απλώς θέμα των παιχτών, ρε φίλε. Νοθρότητας. Νοθρότητας, όχι αδιαφορίας. μαζί σου. Εν rotation, ρε και ειν' εικοσάριδες οι παίκτες μάτια που μπορούν να παίξουν κάθε τρία παιχνίκια. Με ξεχνούμε έχουμε και βαθύ ρόστερ, δε πρέπει να παίξουν, Ακριβώς. ας πούμε. Ακριβώς. να κρατάτε και τα μπάλα σας της ομάδας. τα πάντα. Λοιπόν, ωραία. Ε... Αντρικό, Πιστεύετε ότι η απουσία του κόσμου και το βαθύ αυτογρασίδι μας κόστησε την νίκη. Όχι. Κατεμέναν καθόλου. Όπω απουσιάζαν οι δικοί μα, και οι δικοί του. Και συγγνώμη, δηλαδή, πρέπει να έχω τον κόσμο για να νικήσω την 20η Ομάδα που με δεύτερη καμιά, καμιά δικαιολογία, φίλε. Το γρασίδι, όπω επέζαμε εμεί το γρασίδι, επέζαν και εκείνοι. Εντάξει, μπορεί να μας εμάς που θέλουμε να δημιουργήσουμε και να τους Αλλά ρε φίλε, εντάξει, αλήκουν, Είμαστε... να μην έχουν και κάτι Λοιπόν. Επέξαμε, όπω είπες και εσύ, αν δεν μπορεί αδιαφόρα, είναι η είναι η και, και Δηλαδή, παίχτε σε κάμα πράγματα. περίεργα πράγματα. Δηλαδή, εγώ θέλω να καθέσει που μια map για να διάσει. Κάποιοι παίκτες, που, που μια map. Νικόλα, ρόλο το ότι ήταν παίχτε. Μα ήταν κουρασμένοι οι γιατί έμπηκαμε έτσι ο άνθρωπος αρκεί να το παιχνίθηκε όχι ρε φίλε έπαιξε ρόλο που το 65-70 και μετά Έπρεπε ο καθαρίζεις το παιχνίδι μες τα πρώτα 25 Κρήπως... λεπτά Λοιπόν Τώρα Κύπρος Το ένα ρο... άμα να με μεγάλωνε το, το Το rotation εχθέ δεν θα ήταν υποτίμηση αλλά σωστή διαχείριση Αδικαιολόγητε εξαφάνιση του ντράζιτς Άποψη μοντράζιτς είναι καλύτερο του μπά Σχολιάστε αυτά τα δύο παρακαλώ Λοιπόν. Κάτι άλλη θέση του ενό, άλλη του άλλου. Αλλά πρέπει ε... να μπει πιο ο sure. ε, τούτο ήταν και μια απορία με εμένα. Δηλαδή, έβαλα τον Ελλάδα στο παιχνίδι με το... με τη Σαλαμίνα. Έβαλα τον Ελλάδα στο παιχνίδι στο Super Cup. Έβαλα τον Ελλάδα και μπει Και μετά ο όντρα δεν είναι Και πάλι να βάλω τον Εντάξει, Νιώθει ότι είναι το αστέρι τη ομάδα, σε λέει απέζει, έχει και χρόνια, έμπεζει βασικό. Αλλά συγγνώμη, ρε φίλε. Η δουλειά του σαν προπονητή είναι να τον κάτσει κάτω σε οπίρε, φίλε. Είσαι 37, να κάνουμε και λίγη διαχειρίση. Ακούρε τι Όλα να μπει πρέπει και με την ομόνια να... δύο να ξεκινήσει. Απλά δεν χρειάζεται του. Κανονικά έπρεπε να καθαρίσουν το παιχνίδι γλύωρα για να φύγει γλύωρα, αλλά γίνει όλα Αυτά. Δηλαδή ήταν ήταν αλήθεια τα προβλήματα που δημιούργησε το, η, κακή εξ, η κακή εκκίνηση της ομάδας στο το κακό ξεκίνησμα της ομάδας του εχθές το, το, το παιχνίδι. Εγώ νομίζω έπρεπε να, το, έπρεπε να βάλει δεύτερο εμιχρόν για να ξεκινήσει τον τραζίτς. Μπορεί, μπορεί. <empieza> Αντιλαμβάνουμε ότι ο πρόεδρος ήθελε να παίχνει να καλεβάζει μάπαν και να την εισπάζει, ναι. Αλλά ρε φίλε, συγγνώμη, πότε να πιένεις ναι, αλλά δεν ανέβαλε τον τράση της αλλά και στο δεύτερο μικρό Και δεν έμπαλα, Έχασαμε ένα ολόκληρο νημίχρονο, μπλα 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 αλλά... ε, Εντάξει, τούτα προσπαθούμε τώρα να βγάλουμε μια άκρη ήταν, Ναι, δεν πόγινε... ε, το λέω για μόνο για να νικήσεις το παιχνί, Αλλά και για τη διαχείριση παίχτη, Τώρα έπαιξε Ό,τι πιάσει φέτος είναι κέρδο που τον πα. Είναι ένα project, φαίνεται ότι έχει κάποια πολλά καλά στοιχεία πάνω του, αλλά δεν μπορεί να στηριχτώ πάνω τον πα πά φέτο. Εγώ δεν θα τον κρίνω αυστηρά. Τον πάρω όπως δεν θα, δεν θα τα κρίνω αυστηρά ούτε τον Μερ, ούτε τον Απιά, ούτε τον Κάνο. Mm -hmm. Εμπέχτε οποίοι χρόνο και δεν είναι για να Ο για Εντάξει. Προχωρούμε. Θεωρείται καταδικαστική, Ανδρέα, στην απώλεια 5 ω τώρα βαθμών με ομάδε Β Group, νομμένου ότι πέρσι ήταν ελάχιστε τέτοιε απώλειε ή μπορούν να καλυφθούν στα αντέρπη. Θα είναι καταδικαστικέ εάν δεν τι καλύψουμε που παιχνίθηκε το οποίο συνήθω χάνουμε. Για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε και τι απώλειε. Βεβαίω. Στα αντέρπη είναι ένα αδερφή, αλλά δεν έχει απώλειε. Ναι, ε, ρε. Άρα πρέπει να δεις ποια παιχνίδι και είναι τώρα. Πρέπει από να δέρω να τα καλύψω. Ξέρε Διαφορετικά θα αποβούν καθοριστικέ, ναι. Είπαμε mm. το και πριν, δεν μπορείς να κόψεις πολλά πίσω. Διότι όπω είναι οι ομάδε φέτο, νομίζω ότι μπορεί να κρυθεί ωριακά το πρωτάθλημα. Πάλι. Ναι, ρε, έχει τέσσερι ομάδε δυνατέ. Ναι. Εμεί, ομόνια, πάθο άρι. Είναι ναι. τέσσερι ομάδε που θα διεκδικήσουν. Ε, Δεν ξέρουμε, Τζιάκ, αν ανεβεί και τα λοιπά. Και προσεξέ για λόγα, έχουν και την οικονομική δυνατότητα να το γεννάνε να φέρουν και τρει παιχτέ ο καθένα τότε. Αν το είπαν καλά. Εμεί είναι εξαιρετικά την έχουμε. Ναι. Ωραία. Μάριο Ρουσότη, πήγε λάθο με μια ομάδα που πέτυχε μόλι τη δεύτερη τη ο καθόλου νίκε εναντίον μα. Νομίζω δεν σχολιάσαμε το αρκετά. Λοιπόν, Γιώργο, σχόλιο για τη στάση τη δίκηση μα σχετικά με την απόφαση τη ΚΟΜ με τη μη μετακίνηση φιλάθρων μα με την 29. Είμαστε μια χαρά μέχρι τώρα και μα τιμωρούν με αυτόν τον τρόπο. Ενώ η ΕΕΠ έκανε τι έκανε στο κήπεδο τη, είχε του οπαδού τη με την ομόνοια. Ε, θεωρώ ρε φίλο ότι είναι τεράστια δικία. Ε, που για μένα δεν ήταν που θέλουμε να κάνουμε, τη δηλαδή, διοίκηση. Πότε άλλαξε κάτι μια ανακοίνωση τη δίκηση ή προσπάθεια τη δίκηση τούτα με τη μετακίνηση. Ούτε πότε. Στι όσα χρόνια που την απαγορεύουν, την μπορεί να σου κάνει μια διοίκηση μόνη τη.

Ποιε είναι οι προτεραιότητε του από φέτο, Πόντι στο κόφερ Σλίνκ ή το πρωτάθλημα, Εγώ θεωρώ ότι με βάση το βάθο του ρόστερ που έχουμε, και τα θυκιο, πρέπει να περάσουμε στον επόμενο γύρο και πρέπει να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλου. Απλό είναι το θέμα. Είναι τόσο βαθύ ρόστερ, α πούμε, το βαθύ ρόστερ είναι και λίγο υποκειμενικό φυσικά από άψη ότι είμαστε πολλά για μα σε κάποιε θέσει, σε κάποιε άλλε. Και φάνηκε μπροχτέ, δεν το σχολιάσαμε. Σε κάποιε άλλε έχουμε σοβαρά θέματα, είμαστε στερούμαστε λύσιο. Αλλά ο έτερο είναι κάτερο. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια που πήγαμε στην Ευρώπη, οι νομίλου δεν μπορούμε να διάφορε ρεπεθ και αν το κατάλαβα. Εφίλε, φάνηκε. Και εντάξει, είναι ο πίτσο σου ο Δόνη, ο Ντογκαλά δεν ήταν καλά, ο Μαρκίνο είχε πολλά παιχνίδια και πα στα πόθη και το λέφανε ήταν οι τον καθαρόν εξτρέμ που κρατούν τη γραμμή και τους σου πλάτος. Σίγουρα. Sure. Εφάνηκε μπροχτες. Σίγουρα, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, ε, κατά εμένα Ρε Μιχαλόβιτς, δαμέ που είμαστε εντούν τη στιγμή, δεν υπάρχει λόγος να επιλέξω κάτι. Αν όμω είμαι δέκα πόντους πίσω σε τρει αγωνιστικέ, τέσσερι αγωνιστικέ, όχι δέκα, εντάξει, είναι λίγο αδύνατον τούτο, αλλά αν είμαι 7-8 πόντους πίσω, ε, αναγκαστικά να γυρίσει προ το πρωτάθλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει και το ρόστερ, πρέπει να πάει να χτυπήσει όλα τα παιχνίδια, όχι απλά να χτυπήσει, να καλύψει τι διαφορέ και να γίνει μια διαχείριση έτσι ώστε να σε ζωμέ. Λοιπόν, μην χαρακτηρίζουμε εντάξει. Νομίζω ότι αυτό είχαμε να πούμε σήμερα. Yeah. Ρέφιλε, λίγο σύντομο το επεισόδιο. Έτσι yeah. ε, πρέπει να πούμε, είπαμε. Ναι, ναι, ρε, τι να πει άλλο, δηλαδή, είπαμε. Ξαναλέγουμε ότι εμά η κριτική μα είναι πάντα ε, θέλουμε να έχουμε επικοδομητική κριτική ε, αλλά ε, τη δεν μπορεί να σιωμαλίζεις κάποιες καταστάσεις σε όταν κάποια πράγματα πάνε λάθος οφείλουμε σαν έναν podcast να τα λέμε. όπως και τα λούμε δίνουμε τα εύσημα όταν η ομάδα πάει καλά Δεν ε, μπορούμε να να στην πίσω από το δάχτυλό μα, η ομάδα ήταν ε, απαραδεκτή. Κι Κοιτάξτε, Μιχαλή, μετά από τέσσερι νίκε, Δικαιούται, εννοώ δικαιούται. Κανονικά πρέπει να είσαι πιο επίκη, παστό, όχι εσύ. Σαν από ελίστε, θέλω να πω. Εν το προσωπικό πάνω σου ή πάνω μου. Σαν να πω ελίστε, θα είμαστε πιο επίκη με μια απώλεια. Αλλά είναι η δεύτερη απώλεια με ομάδα που παλεύει για τον υποβεβασμό Και έγινε μπα σε μια ομάδα η οποία. Ε, υπάρχει μια αντιπαλότητα με στη Λευκοσία, να πούμε. Είναι, είναι η οπαδή του αιώνιου μα. Α πούμε, μια ομάδα. Ε, Αντιλαμβάνεσαι ότι εννοείται ρε ότι υπάρχει προβληματισμό. Ναι. <verwimps> διότι εφησυχαστήκε υπα... ε, 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 ε η ομάδα. Δεν επιτρέπεται να εφησυχαστεί μετά από την τριάρα του εθνικού με το Απλά τα πράγματα. Οτιδήποτε παραπάνω πει πότων θεωρώ ότι είναι έξτρα που δεν χρειάζεται να πει οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτά που εμά Μιχαλόβη μα επεισόδιο σήμερα. Αυτά. Πλέον η ομάδα Καλείται κλείνοντα, η ομάδα καλείται πλέον να κάνει μια αντεπίθεση διαρκεία σε διπλό μέτωπο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έφυλε, μέχρι την Κυριακή πρέπει να είσαι τρει πόντου πάνω στο πρωτάθλημα με νίκη πάνω στην ΑΕΚ και του πρώτου σου τρει πόντου και το μισό εκατομμύριο σου στην στη Μπάνκα βεβαίως. που νίκη πάνω στη Σιάμπροκ. Οτιδήποτε άλλο είναι αποτυχία. Είναι αποτυχία και στα δύο. Δεν το συζητούμε. Σε οποιοδήποτε από τα δύο. Μάλιστα. Αυτά από εμά. Μόνο από ελ. Μόνο από ελ. Ρεπέκια μου, πάμε απολαύσουμε και εμεί το ευρωπαϊκό μα το ταξίδι και να πάρουμε την νίκη μα. Άτε.